Από την κυρία Ανδριάννα Νικολάου, είναι η μητέρα του αδικοχαμένου εθνοφρουρού. Γεια σας, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Έπρεπε να παραδοθούν και δεν παραδόθηκαν. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που είχε στείλει από ασυνεργασία με την κυρία Καραγιάννη ο κύριος Αγαπητός και μετά από επιστολή του δικηγόρου σε εκείνον ότι πρέπει άμεσα να ανταποκριθεί και να συνεργαστεί με την κυρία Καραγιάννη, επικοινώνησε ο κύριος Αγαπητός, με έστειλε επιστολή μάλλον από πριν και της είπε ότι έχουν κοπεί πάνω από 300 τομές και είναι έτοιμες για επισκόπηση και θα ενημερωθείτε από την Εισαγγελία της Κύπρου την παραλαβή των ευθυλογικών τομών. Λοιπόν, πώς γίνεται όταν δύο παθολογανοτόμοι κάνουν μια εξέταση να πρέπει ο άλλος να περιμένει από την Εισαγγελία της Κύπρου? Τι είδους εξετάσεις είναι τούτες? Λοιπόν, αμέσως την επόμενη ημέρα, στις 14 του Απριλίου, συναντήσαμε τον δικηγόρο μας, τον κύριο Λουκαίδη, και έστειλε προειδοποιητική επιστολή στον κύριο Αγαπητό, τονίζοντας το ότι αφού δεν ακολούθησε το σχέδιο διαταγμά, θα αντικατασταθεί και τα ευρήματα του θα θεωρηθούν άκυρα. Αμέσως μετά, ο κύριο Αγαπητό επικοινώνησε με την κυρία Καραγιάννη και πήγαν και εξέτασαν τα πλακίδια αυτά των ιστολογικών τομών. Παρουσία του κύριου Κουτσάπτη και του κυρίου Τσαντήρη και τους έδωσε μόνο 325 από τα 350. Λοιπόν, αφού τα εξέτασαν τούτα και τα έγραψαν κάτω στις εκθέσεις τους, ο κύριος Αγαπητός μετά έστειλε στην Κύπρο μόνο 313 και άλλαξε και στην εκθέσή του το 325 και το έκαμε 313 και έστειλε μόνο 313. Πού έπηγαν τα άλλα 37 από τα 350? Εσείς βλέπετε, βλέπετε σκοπιμότητα πίσω από αυτή την κίνηση? Μα βεβαίως. 16 χρόνια τώρα υπάρχει σκοπιμότητα. Δεν θα υπάρχει τώρα? Αν είναι δυνατόν. Για αυτήν την παραπλάνηση και την απόκρυψη των τόσο σοβαρών τεκμηρίων δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Στις 20 Ιουλίου επισκεφτήκαμε τον δικηγόρο μας, τον κύριο Λουκαίδη, και στην επιστολή στο Γενικό Εισαγγελέα να απαιτήσει από τον κύριο Αγαπητό να μας επιστρέψει τα άλλα 37 πλακίδια εντός 7 ημερών, που για κάποιους λόγους άφησε πίσω η απέκρυψη. Αν δεν το πράξει, θα στραφούμε νομικά εναντίον του, διότι τα οστά του παιδιού μας δεν είναι απλά τεκμήρια από κάποια αντικείμενα. Είναι το ίδιο όνομα του παιδί. Και με αυτόν τον τρόπο διάπραξε όχι μόνο εγκληματική πράξη, αλλά και η νοσηλεία. Και δεν θα το δεχτούμε με κανέναν τρόπο, διότι κάναμε τόσες θυσίες να ξετάψουμε το παιδί μας για να μάθουμε την αλήθεια και κάποιοι να δεδηλώνουν τα ιερά λείψανά του. Είναι το παιδί μας το ίδιο, δεν είναι τίποτε αντικείμενα. Και να παίζουμε με τον πόνο μας και με την υπόθεση μας εκεί τώρα 16 χρόνια. Για κάθε φορά κάτι συναντούμε, κάθε φορά κάτι συναντούμε και είναι η υπόθεση η στάσιμη. Ποιος είναι ο σκοπός τους, γιατί τα άφησε πίσω? Είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα, κύριε Νικολάου. Πώς θα κινηθείτε από εδώ και στο εξής? Πώς θα κινηθείτε από εδώ και στο εξής? Ορίστε. Πώς θα κινηθείτε από εδώ και στο εξής, αν δεν σας ακουστεί η έκκληση? Κοιτάξτε, αν δεν μας τα επιτρέπουμε τώρα από το Γενικό Εισαγγελέα να μας απαντήσει. Το ότι αν επικοινώνησε μαζί του, το ότι έγιναν τα υπόλοιπα 37. Κοιτά, λόγω θα κινηθούμε εναντίον. Δεν μπορούμε. Και αυτού και αυτούς που τον... Τι να πω. Αυτούς που του δίνουν τις εντολές. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Ούτε έχει κάτι να κερδίσει από αυτήν την πράξη. Αυτό είναι που... Η εξειδικευμένη εξέταση, κυρία Νικολάου, του οστού έπρεπε να γίνει από κοινού, από τον κύριο Αγαπητό και από την κυρία Καραγιάννη. Εν τέλει, ο κύριος Αγαπητός προχώρησε μόνος του. Σας έχουν δοθεί κάποιες εξετάσεις για αυτή την κίνησή του? Αφού επαρελήφθη το οστό στην Αθήνα και από τους δύο, σύμφωνα με το διάταγμα του δικαστηρίου, δεν συνέβη το ίδιο στη συνέχεια της εξέτασης του, που έπρεπε να γίνονται από κοινού και από τους δύο. Ο κύριος Αγαπητός εξεφράγησε μόνος του το κουτί και ξεκίνησε από μόνος του τη διαδικασία της εξέτασης του οστού, χωρίς την παρουσία της κυρίας Καραγιάννη, διαπράττοντας έτσι η παραγωγή του διατάγματος. Έκαναμε διάφορες επιστολές και στο Γενικό Εισαγγελέα και στον βοηθό του, αλλά δεν μας είχαν απαντήσει. Και πιστεύουμε οι επιστολές αυτές είχαν μπει στο φάκελο, χωρίς να είναι υπόψη τους. Καμία απάντηση δεν είχαμε. Καταλάβετε. Μάλιστα. Μετά είχε κάνει επιστολή ο δικηγόρος μας στον ίδιο τον κύριο Αγαπητό και του είπε ότι
αφού δεν ακολούθησε, του λέει το διάταγμα, θα αντικατασταθείς και τα ευρήματα σου θα θεωρηθούν άκυρα. Και μετά επικοινώνησε με την κυρία Καραγιάννη, αυτός, αφού είχε στείλει πρώτα επιστολή και της είπε ότι είχαν κοπεί πάνω από 350 ιστολογίες τομές. Είναι απαράδεκτο. Δηλαδή εμείς δεν φτάνει που μας εσκότωσαν τη ζωή μας. Με τούτον τον τρόπο 16 ολόκληρα χρόνια εσκότωσαν μας και εμάς. Εκαταστρέψαν τη ζωή μας, την υγεία μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη. Ναι, ολοκληρώστε κυρία Νικολάου, ολοκληρώστε. Ναι. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί να βρεθεί άνθρωπος με άθικτο σώμα κάτω από 30 μέτρα ύψος, γέφυρα. Με άθικτο σώμα. Ανάσκελα με το στόμα γεμάτο άμμο. Το έγκλημα ψαλμοφανές από την αρχή. Επέρασαν τόσα χρόνια, έγιναν ανακρίσεις, έγιναν πάρα πολλά και επιμέναν ότι ο θάνατος ήταν από εσωτερικά τραύματα. Μα αφού εξωτερικός δεν είχε τραύματα, πώς έγιναν τα εσωτερικά. Και μάλιστα ναι, υπήρχαν πολλά, πάρα πολλά εσωτερικά τραύματα με κάποιους τρόπους, με κάποιον τρόπο που να μην φαίνεται τίποτε απ' έξω. Και του τα έκαναν αφού τον στραγγάλισαν το γιο μου, γιατί βρέθηκε τον άσκελο και το στόμα του ήταν γεμάτο άμμο. Ήταν ξεκάθαρα πνιγμένο το παιδί. Του έστειξαν τον λαιμό. Γι' αυτό έσπασαν και το ιόδιο σωστού. Είναι μια υπόθεση, κυρία Νικολάου, που έχει συγκλονίσει και έχει ταράξει όλους μας. Ας ελπίσουμε να δικαιωθεί η ψυχή του αδικοχαμένου Θανάση, αλλά πώς θα δικαιωθεί, γιατί ο Γολγοθάς σας είναι χωρίς τέλος. Ας ελπίσουμε να δοθεί ένα οριστικό τέλος σε αυτή την ιστορία και να ανακουφιστείτε κι εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τι να πω, δεν ξέρω. Ειλικρινά, είμαστε συγκλονισμένοι, όχι μόνο εμείς. Όλοι μας. Όλα τα βγάλαμε προς τα έξω. Αναγκάζομαι να βάζω το παιδί μου, το νεκρό, μέσα στο Facebook, μέσα στο διαδίκτυο, για να βλέπει ο κόσμος ότι έχω δίκαιο. Αυτοί είναι δυνατόν που να μην έχουν έστω και λίγο νοημοσύνη πάνω τους να καταλάβουν ότι έχουμε δίκαιο. Και εν τούτης η γη κίνηται. Ξεχάψαμε το παιδί μας και βρέθηκε το παιδί στραγγαλισμένο και πω καλά του κατασπασμένα, λες και πέρασε ένα αυτοκίνητο από πάνω, ενώ εξωτερικός είναι άδεικτο το σώμα του. Πώς μπορούν να γίνουν αυτά όλα? Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Νικολάου. Κουράγιο και δύναμη να ευχηθούμε. Πότε εξελίξεις, παρακολουθούμε το ζήτημα και θα είμαστε σε επικοινωνία. Λοιπόν, χωρίς τέλος ο Γολγοθάς αυτής της μάνας. Σύντομα ευχόμαστε να τελειώσει, αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ περίπλοκη η διαδικασία ή την κάνουν περίπλοκη, πάση περιπτώσει, κάποιοι, όπως καταγγέλει και η ίδια η μητέρα. Θα επανέλθουμε. Κουβαλάει ένα πολύ μεγάλο σταυρό αυτή η γυναίκα. Λοιπόν, πάμε στην αστυνομία. Πάμε να καλωσορίσουμε.